Λόγω εθνική, λόγω επανυπολογισμού και χίλια Και δεν θέλει στο Εδώ, Εδώ ε, τι γίνεται. Τι ε, δηλαδή, εγώ θα πω, θα πω το εξή απλό. Ε, υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνία ναι. το οποίο έγινε στο Eurogroup. Είναι υποχρεωμένοι να το τηρήσουν όλοι και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Από του θεσμού του Ευρωβουλευτή το τηρούν. Δεν μπορεί το ΔΝΤ, το IMF, η κυρία Βερκουλέσκου ή όποιο ενδεχομένω αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ή θέλει να παίρνει αποφάσει, να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μέχρι σήμερα. Δεν παίρνει την απόφαση το τι θα κάνει. Ναι. Και βεβαίω με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν μέχρι σήμερα ναι. όλα αυτά είναι εκτό τόπου και χρόνου. Τόπ και χρόνου. Γιατί... Και γιατί το κάνει αυτό, Θέλει να φύγει. Διότι να σα πω και κάτι άλλο, από το 2014 δεν έχει βάλει ένα ευρώ το διεθνέ δομασμό. Το ξέρετε. Και Πολύ ξέρω και καλά. Αυτό να το ξέρουν όλοι αυτοί Και τη έρχεται εδώ και... και παίζει και το βιολί κάθε μέρα και λέει να μειωθούν, να μειωθούν, να μειωθούν. Η Αθήνα τι κάνει. Βε, και είναι εγώ και ο Βίζερ και λοιπόν... λέει, εάν δεν είναι το δονοτού, πάτε για τέταρτο μνημόνιο. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ούτε και υπάρχει τέτοια κατάσταση. Για τέταρτο το δεν πάμε. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί ναι. είναι ότι θα αναγκαστούν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μα είναι τόσο θετικά τα, τα στοιχεία από την οικονομία. Και θέλω να πω και. Ένα τώρα, που που λίγο εδώ. Εβέβαιως. Εάν επιμείνει η, το, το Διεθνέ Ταμείο Ήρθε αγριεμένο και πει: Εγώ θέλω έχω... να μειώσετε και συντάξει και αφορολόγητο. Τι από τα δυο θα θυσιάσετε, το αφορολόγητο ή τι συντάξει. Η εκτίμηση που κάνω, δεν ναι. θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στα, στα παραμετρικά. αυτό το τη θα σα θα σας το πω γιατί, γιατί δεν ο το ο ο ο λέω. Δεν δε 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 θέλω, ελεύθερο, δε δε να κρύψω κάτι. Απλώ γίνεται μια διαπραγμάτευση. Έχουν κατατεθεί πολλέ συγκεκριμένε προτάσει για το σύνολο αυτό που λέμε δημοσιονομικό μηδέν, δημοσιονομικού κόστου 19. Για μετά το 19 και το 20 συνολικά. Είναι η πρόταση για μετά το 19 και το 20 και θα σα εξηγήσω και γιατί γίνεται αυτό και είναι και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία ναι. και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει Αυτή λοιπόν η βάση είναι συγκεκριμένη ναι. Γίνεται η διαπραγμάτευση. Μην μπούμε σε λεπτομέρειε τώρα γιατί αυτή τη, ναι, τη στιγμή. Κυρία Κολάη, τον κόσμο ακούστε... σου λέει: Αν κυρία... μειωθεί το φορολόγιο, θα μειωθεί και ο μισθό μου και η σύνταξη. Θέλω... Αν μειωθεί η σύνταξη, θέλουν μειώση δεν... και τη εθνική. Ακούστε, ακούστε θέλουν. 484, 114 λοιπόν, ευρώ. Λέω αυτό γιατί η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Δεν αυτό... είναι μυστική η διαπραγμάτευση. Και εσεί θέλετε να βγαίνουν λεπτά. Όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Εμεί λέμε λοιπόν θα είναι μηδέν. ό,τι μέτρα να παρθούν γιατί επιμένει για μεταρρυθμίσει. Έχει μια επιμονή Άρα, για μεταρρυθμιστικού. και με το, το Θα, να τελειώσω θέλω. Ναι. Ε, υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι πίεσει. Άρα εμεί λέμε ότι ό,τι είναι το οποίο θα έχει κόστο για, για, να, για, του ε, εργαζόμενου ή εν περιπτώσει για την κοινωνία θα υπάρχει το αντίμετρο αμέσω το οποίο θα καλύπτει όλο αυτό το κόστο. Ναι, λοιπόν, δεν το δέχεται αυτό. Δάνε... Τι κάνουμε εκεί. Ε, αυτό επιμένω ότι θα δεχ... δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε αν δεν ολοκληρωθεί ο τρόπο με τον οποίο συμφωνήθηκε στο Eurogroup. Δεν λέτε κάτι σημαντικό τώρα. Λέτε. Εάν επιμείνουνε, ότι δεν θα δεχθούν ισοδύναμα, εμείς λέμε stop εκεί. Και Γιατί έρχεται πολιτική λύση, φωνάζουμε τη Μέρκελ, φωνάζουμε το Σόιμπλε, Να νομίζω... το... Ναϊάνη τον πρόδρομο. Ποιον κατεβάζουμε ότι και μα το ζήτημα. Η πολιτική λύση έχει ήδη δοθεί. Και για, το λέω γιατί έχει δοθεί, γιατί συμφωνήθηκε το πλαίσιο στο Eurogroup. Σωστό. Ήταν η επιμονή μα που λέγαμε ότι δεν θα έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια, δεν θα έρθει κανεί εδώ, εάν και δεν λυθεί πολιτικά το ζήτημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεσμεύονται όλοι. Και είναι δεδομένο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, όποιο ε, ενδεχομένω κάνει κόλπα αυτή τη στιγμή, γιατί ναι, περί ναι. κόλπα πρόκειται, ναι. θα ε, είναι υποχρεωμένο να δεχθεί αυτό το οποίο συνέβη στο Eurogroup. Περιμένετε λοιπόν, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί με το δικό μα, με τη δική μα επιμονή και με το δικό μα ε, τρόπο. Ε, και το λέω αυτό, ναι. με ό,τι συμφωνήσαμε και δεν έχουμε κρύψει την Ερώτημα, λέει ο Έλληνα. Για βάστα. Καλό είσαι ο ρήγα, καλό καθηγητή στο σχολείο κλπ. κλπ. Ωραίο άνθρωπο, μιλά όμορφα. Αλλά πλήρωσα το πρώτο το πράσινο. Μου μειώσαν τη σύνταξη 50% και το μισθό και έχασε και το σπίτι αξία 50%. Είναι έτσι, δεν είναι. Yeah. Ισοπεδωτικό το πρώτο. Έρχεται το δεύτερο. Ενίκιο στο σπίτι, νέα μείωση. Έρχεται το τρίτο. Το σημερινό. Κόκκινο, ροζ, πέστε το όπω θέλετε. Και τώρα μου λες ότι μετά το 19, ενώ περίμενα ότι θα αναπνεύσω και θα βγάλω το κεφάλι μου απάνω από το νερό, μου λε και άλλα μέτρα για να πιάνω 3,5 δηλαδή 6 δις Αφίστε, το χρόνο. Τι κάνω από εδώ και μπρος. Δηλαδή πάμε σε ναι. διαρκή μνημόνια Όχι. τύπου ντόμινο Δώστε μου λίγο χρόνο, uh, να, Ρίγα, λίγο χρόνο να το εξηγήσω. Έλα. Πρώτον, το προηγούμενο προφανώς από το 10 μέχρι σήμερα έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν είχαμε την ευθύνη. Και οι περικοπές οι οριζόντιες και οι μειώσεις και πολλά. Και διάφορα, και μειώσεις ναι. Ναι. Και πολλά αλλά από την ώρα που κάναμε μια δύσκολη συμφωνία, ναι. δεν το έχουμε αρνηθεί ναι. αυτό. Ναι έχουμε μειώσει το κόστος το οποίο θα ε, ε, μετακυλίεται στην ελληνική κοινωνία από μέτρα τα οποία ήταν κοντά 22 δις, δεν το αναγνωρίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία και δεν, και δεν κάνει και την αυτοκριτική της γι' αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτά είναι από το 19 και μους ε, ε. ε. μετά. Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Τα πλεονάσματα αυτά γιατί τα λένε. Γιατί σου λέει ότι δεν θα πιάσει το πλεονάσμα του 3,5%. Αυτή είναι η λογική τους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με, τα, με τη, τη δική μας στάση Πιάσαμε πλεόνασμα ενώ ήταν 0,5% το 16 φτάσαμε το, στο 2%. Με σκληρού φόρου. Μισό λεπτό. Ένα θα το, το. το εξηγήσουμε. Όχι, σκληρούς δεν, είναι μόνο φόρους. Θέμα, δεν είναι μόνο θέμα σκληρού. Και περικοπέ. Ακούστε, ακούστε. Και μεγάλη ανεργία. Και μισθού στο μισό. Ένα, Ένα λεπτό. Ένα. Αυτό δεν ήρθε μάνα εξ ουρανού. Μιλάω, μιλάω... Και το ζήτηκε καθημερινά. Ακούστε, κύριε, και... αυτιά. Το ζήτηκε με πόνο, το, το ξέρω. 0,5 λοιπόν είχαν βάλει. Και είχε υπογράψει η Δημοκρατία. Ε, για 3,5 και 4. Για την ώρα και τον κύριο Σταϊκούρα. Ελάτε. Είχε υπογράψει ναι. για 3,5 και 4,5. σήμερα. Το έρχεται και μα λέει 2. Και εγώ θέλω. Όχι 2, 1,5 θέλω, 0 θέλω. Το ερώτημα δεν είναι να θέλει δύο. Το ερώτημα είναι πώ επιμένει, τι βάζουν ω δεδομένα αυτή και το τι κάνει εσύ. Εμεί λοιπόν τα μειώσαμε. Πάμε τώρα. Αφού λοιπόν τα μειώσαμε και πιάνουμε το 2% όγκο και με φόρου, εδώ έχει δύο πλευρέ. Η μία είναι ότι τελικά το Νιτάφη, οι θεσμοί, αυτά τα οποία προτείνανε υπερβαίνανε λοιπόν τη λογική του. Άρα ήταν λάθο σε ένα βαθμό. Ναι. Το δεύτερο μου στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι, είναι ότι εμεί ω κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένε παρεμβάσει στο ζήτημα φοροδιαφυγή και αφορο, ε, φοροαποφυγή. Τα οποία δεν είχαν γίνει όλη την προηγούμενη Ωραία. περίοδο. Και αφού γίνανε όλα αυτά. Θα ρωτήσω άλλο και θα πει: Εγώ γιατί παίρνω 300 ευρώ. Uh, μισθό και 350 και έχω μια ζούγκλα αγορά εργασία, αφού τα κάνατε καλά και άγια όλα και αυτά. Ότι... Γιατί εγώ δεν είχα, γιατί δεν έφτασε στον κόσμο αυτό που λέτε. Αυτό το σημαντικό που λέτε, γιατί υπήρξαν εισρωέ χρημάτων και από τη φοροδιαφυγή και από τα uh, πετρέλαια κλπ. και, λοιπά και λοιπά. ε, γιατί ότι... δεν φτάσανε στον κόσμο εγώ, όλα αυτά. Εγώ δεν ισχυρίζω από αυτού που έλεγα Λίγα, και λέω και ο τώρα. Ο κόσμο yeah, ναι, και στο βέβαια. Βέβαια. ο κόσμο ψηφίζει και θα μα κρίνει και θα μα κρίνει όλου μα και προσωπικά και όλου μα. Ερώτημα λοιπόν. Η ζούγκλα εργασία υπάρχει και υπήρχε. Ακούστε τώρα όμω. Ακούστε τώρα. Εμεί κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο ΣΕΠΕ, με το ΣΕΠΕ αυτή υπάρχει, τη στιγμή. Υπάρχει πιθανότητα να κολλήσει η ιστορία με, το, με τη διαπραγμάτευση και να πείτε, ε, Έω εδώ. Όχι, εγώ δεν, δεν τέτοια θεωρώ τέτοια, τέτοια ότι θα ολοκληρωθεί γιατί δεν ε, θέλει κανεί να δημιουργηθεί. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και συμβαίνουν πάρα πολλά κυριευθεία στην Ευρώπη. Και Συμφωνώ, εγώ σε αυτό. Εκτιμώ, Άρα, εσεί επιμένετε... Υπάρχουν αυτά, δεν ήταν πέρυσι. Για να μην χάσουμε την μπάλα. Ναι. Εσείς εσεί λέτε, ακούστε να δείτε, εμεί συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο. 3,5 και από το 19 και μετά, αν χρειαστεί αυτά τα μέτρα. Σωστό. Βεβαίως. Και στον πολίτη που μα βλέπει τώρα απέναντι και λέει. Ρίγα, καλό άνθρωπο είσαι, ωραίο μου φαίνεσαι, κυρίω. Δεν μπορώ άλλη λιτότητα. Τι το απαντάς. Κάτε, γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι, είναι έχουν λογική, έχουν μέρο ηφαισιακή αντίληψη. Εμεί προσπαθούμε να μειώσουμε. Δεν είναι θέμα λιτότητα, κύριε Αυτιά. Γιατί, κτάξτε, εγώ Λιτότα θα, λιτότητα τελειώνει θα ή συνεχίζει. Εγώ λιτό, λέω ότι. Ένα λεπτό, γιατί είστε ειλικρινή. Θα πω δύο πράγματα για συνεχίστε να καταλάβετε. ή τελειώνει. Πρώτον, ή ή αν συ... ή συνεχίζεται ή, ή τελειώνει. Δεν υπάρχει Α, στα οικονομικά όχι, θα, Απαντάω. Ελέγχες. Ναι. Αν λοιπόν το, αυτό που θα ολοκληρωθεί από την ε, συμφωνία είναι μηδέν δημοσιονομικό κοινό, άρα σημαίνει ότι στον προπολογισμό δεν έχει αύξηση ή μεγέθυνση τη λιτότητα. Αυτό είναι, είναι βασικά το προπολογισμό αν είναι λιτότητα ή όχι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει φυσιακή αντίληψη ή ενδεχομένω η ανάπτυξη μπορεί και υπάρχει δυνατότητα να δίνει. Ότι έχουμε δεδομένο και θα το ξέρετε, δεδομένο με την εντό εισαγωγικών ότι θα ολοκληρωθεί, το, ε, το δάνειο το οποίο θα υπάρξει και θα έχει τη δυνατότητα για νέες θέσει εργασία. Ε, ρωτάω, η λιτότητα συνεχίζεται ή σταματάει. Όχι, εγώ ένα θεωρώ, παιδιά, ο, θα θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο ναι? και έτσι θεωρώ ότι η λιτότητα κλείνει. κλείνει. αν ο λοιπόν. Ο λέει αν... άλλο όμω. Όχι, δεν είπα άλλο ότι τσακαλώτο. Για είχο... το τσακαλώτο. Το, το το είπε... Ο Ευκλήδη είπε. Ο Ευκλήδη είπε. Ο οποίο ξέρει καλά οικονομικά. Έτσι. Ενθέως, δεν έχω... όχι ότι θέλω να σα αδειάσω τώρα. Όχι, δεν έχω. Θα αλλά... σα εξηγήσω τι έκανα. Άκουσα με προσοχή τον Πρωθυπουργό, ο οποίο είπε, ακούστε να δείτε, κάναμε μια έντιμη συμφωνία, προχωρήσαμε, επώδυνη κλπ. Το έχει πει. είπε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση περί λιτότητα στον Νίκο του Χατζηνικολάου αυτό και αυτό. Ο Τσακαλώτο και ο Πέστατόν, το ο να πηρωτής, που ξέρουν καλά οικονομικά, ήτανε ένα κλικ λίγο πιο κάτω. Για να του δούμε. Ε, αυτό... Συμφωνήθηκε για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, και αυτό είναι κρίσιμο, να αφήσουμε πίσω την αρχή τη διαρκού λιτότητα. Θα πάρθουν μέτρα τα οποία θα εξορροπηθούν με άλλα, έτσι ώστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει όχι νέα λιτότητα. Εμεί δεν οροποιούμε την κατάσταση ότι κερδίσαμε. Ούτε λέμε ότι τελείωσε η λιτότητα. Μάλιστα. Έχουμε νομίζω, τρεις απόψεις ναι, κορυφαίε. Ναι, ε, Κράτησα το πρώτο. Κάναμε μια ε, συμφωνία, μια έντιμη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά ε, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, με πόνο παίρνουμε αυτά τα μέτρα, προκειμένου η χώρα να μην πάει εκεί που. Ναι, ο κυρς, ο, ναι. είναι, είμαστε στην ίδια λογική, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτο όταν είπε Δεν τελειώνει η λιτότητα. Ενώ, σε... θα σα εξηγήσω. Καταρχήν έχει και συνέχεια αυτό που έχει πει. Είναι, είπε και εξηγεί ότι. Γίνεται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή γιατί η λιτότητα έχει και, το, έχει και τα στοιχεία τη της, της ύφεση. Άρα λοιπόν, εμεί λέμε ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ο κύκλο με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο, και αν ολοκληρωθεί έτσι όπω ο, και ο Γιάννη είπε και λέω και εγώ σήμερα και λέμε, όλοι αυτή τη στιγμή ότι είναι μηδέν το δημοσιονομικό κόστο. Σημαίνει ότι ο προπολογισμό αυτό εξήγηκε ο Γιωγιάννη. Ο Δραγασάκης δεν είναι λιτότητα. Άρα, στο, στο σύνολό του δεν έχουμε τέτοιο, τέτοια προοπτική. Και... Αφού κλείνει με αυτόν τον τρόπο, η επόμενη περίοδο δίνει τη δυνατότητα να, να φύγει από, από, αυτό το φαύλο κύκλο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη προσπάθεια, κύριε Αυτιά, και θέλω να το αναγνωρίσετε, όχι εσεί, να το αναγνωρίσουν όλοι, μέσα σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε υποφέρει όλοι. Το χώρο τη εργασία είμαι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω κι εγώ ε, και τι περικοπέ και τη δύσκολη περίοδο και ω οικογένεια και ω άνθρωποι. Αυτό όμω πρέπει να σταματήσει και σταματάει. Και άκουγα προηγουμένω και τον κύριο Σταϊγούρα. Και να κλείσουμε. Θα σα πω γιατί το λέω. Α, ε, μιλούσε για πράγματα τα οποία και, το, και, έχει υπογράψει ε, και κάνουν πως δεν ακούν τώρα και υπέγραψε τα, το, το 3,5% και μας λέει τώρα δύο. Δεύτερο, δεν απαντάει τι είπε στον κύριο Σόμπλε, απλώς το μόνο που είπε είναι το δημόσιο. Βάζει τα Σόμπλε να μην κλείσει αξιολόγηση για να λάβουμε εμείς κυβέρνηση. Έχει τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίο με χιδαίο τρόπο, εντό εισαγωγικών, δεν είναι ω πρόσωπο, ω άποψη, όπω τη λέει, η άποψη, αυτό που εξέφρασε. Λέει, πουλάμε, πουλάμε την Ελλάδα. Ελάτε να την πάρετε. Αυτό είπε. Πολύται η Ελλάδα. Εντάξει, εσεί βάλατε υπογραφή με okay, το. Όχι, εγώ λέω Πολύται η Ελλάδα, ότι είναι, είναι όλα φθηνά. Βάλατε, και δε... τρει υποθήκε την Ελλάδα τώρα και η ε, ε, ΛΕΝ και η ΔΕΝ. Ακούστε, δε... κύριε δε... Γραμματέα, ξέρετε πότε θα ήμουν ο ευτυχέστερο όλων. Ε? Όταν καθόταν σε ένα τραπέζι πολιτικοί αρχηγοί να αποφασίσουν για το μέλλον τη οικονομία του τόπου και όταν όλοι οι οικονομολόγοι όλων των κομμάτων φτιάχναν ένα κοινό. Ένα κοινό χάρτη πορεία. Εκεί πω όμως θα έλεγα, ναι, ξέρετε πάμε πολύ καλά ότι είσαι έμπειρο δημοσιογράφο και χρόνια, ότι αυτό γίνεται μόνο όταν έχει ένα κοινό πρόγραμμα και όταν έχει λοιπόν. μια κοινή αντίληψη ή κοινά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίληψη ίδια Μες. για το πώ πρέπει να βγει λοιπόν. από την κρίση. Γιατί έχουν την ευθύνη εκεί που φτάσανε. Δεν μπορεί τώρα να ζητάνε όλοι ή να το παίζουν ρομπέρν το δασόν. Όλοι αναλογικά, να το ξέρετε αυτό, όλοι αναλογικά έχουν την αντίστοιχη ε, ευθύνη και κάτι άλλο. Την πιο μεγάλη ευθύνη την έχουν οι δανειστέ που δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Είναι τρει για τρία από πάνω και έχουν διαφορετικό φάρμακο και ο ασθενή ακόμα είναι στην πρίζα. Είναι αυτό. Ευχαριστώ, είναι, είναι τα συμφέροντα Ρομακέα. τα οποία παίζονται και μάλιστα το ΔΕΛΤΑ πρέπει να είναι ειλικρινέ. Παίζει Να είναι, η, να είναι, να είναι η παιχνίδι το ΔΕΛΤΑ νεταφ. Γιατί δεν μπορεί να, να μου λέει θα παίρνει την κυρία Βερσουλέσκου, είπε ο κύριο. και ναι. θα πηγαίναμε να συνεχίσουμε. Μα τι λένε τώρα. Να μειώσετε. Και βεβαίω θέλουν να μειωθούν τα πλεονάσματα. Αλλά δεν το λέει με ειλικρίνεια αυτό. Α το πει αυτό και α πιέσει. Γιατί δεν το λέει ο έχουμε πει, πει. δεν σα το λέει. Μα, το πει, κυρία μου, κάνει λάθο. Μα το έχουμε εξηγήσει, κυρία Αυτιά. Και αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λε, επειδή δεν το κάνουν, εγώ ζητάω ό,τι να είναι. Και ζητάω Σαφείς. περισσότερη αντικοινωνία. Άρα είμαστε σε δύσκολο πολιτική. σημείο. Α ελπίσουμε. Δεν είμαστε. Είναι νομίζω θα ολοκληρωθεί η αισιοδοξία να δώσουμε α, και νομίζω α, 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 ότι θα να μην πάνε καλά και θα κρυθούμε όλοι στο τέλο. Γιατί έχουμε αναλάβει μια δύσκολη προσπάθεια και θα τη φέρουμε στο τέλο. Α ελπίσουμε να μην ολοκληρωθεί σε βάρο τη τσέπη του Και Είναι σαφέ αυτό. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχουμε κάνει τέτοια δείγματα ότι φροντίσαμε τι κοινωνικέ τάξει. Φροντίσαμε να έχουν στην υγεία πρόσβαση όλοι όσοι δεν είχαν. Φροντίσαμε να υπάρξει στην παιδεία Μάλιστα. όσο καλύτερα και στα νοσοκομεία στα καλή κατάσταση. Εδώ θα κουβεντιάζουμε συνεχώ. Σα είπα, εμένα ποια είναι η, η πιο όμορφη στιγμή να συμφωνήσουν όλοι για έναν οδικό χάρτη πορεία τη πατρίδα μα. Δηλαδή, να βάλτε τα κόμματά σα κάτω από την ελληνική σημαία. Πρώτα η Ελλάδα. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά η Νέα Δημοκρατία, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά οποιοδήποτε άλλο. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα για να πάμε μπρο. Σα ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ, κύριε Γραμματεία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ, προλαβαίνουμε κύριε, να πάμε με το σας. νερό.